Ιστορικό ρεκόρ διακίνησης επιβατών σημείωσαν τα ελληνικά αεροδρόμια το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφτασε τα 63.728.596 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση 10,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Είδαμε ότι το 2018 ήταν ακόμα μια πετυχημένη χρονιά και η αύξηση ξεπέρασε τις προσδοκίες. Αυτό όμως το οποίο κρατάμε ακόμα περισσότερο είναι ότι υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στους συνήθεις ασθενείς μήνες, όπως είναι ο Μάρτιος, ο Απρίλιος, ο Οκτώβριος και κυρίως ο Νοέμβριος. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου κατέγραψε αύξηση που άγγιξε το 8,42%. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο το μήνα Δεκέμβριο διακινήθηκαν από το Ηράκλειο 118.263 άτομα. Εμείς είχαμε μία αύξηση της κίνησης του αεροδρομίου, αφήξης και αναχωρήσεις, 635.000 επιβάτες. Είναι δείχτης της τάσης πανελλαδικά το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Η περσινή σεζόν έκλεισε με πολύ θετικό πρόσημο. Ήταν πολύ αυξημένα οι κρατήσεις, ενώ δεν είχαμε ξεκινήσει καλά. Αυτό ανατράπηκε την τελευταία στιγμή. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, για το 12μηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018, το αεροδρόμιο Σιτίας είχε άνοδο 90,6%. Γεγονός που σημαίνει πως διακινήθηκαν περισσότεροι από 60.000 επιβάτες. Αν λάβουμε υπόψη ότι τα τελευταία 4 χρόνια οι 600.000 περίπου επισκέπτες οι οποίοι ήρθαν στο νησί μας επιπλέον συνολικά από αυτούς τους 600.000 περίπου 260.000-280.000 έχουν έρθει σε αυτούς τους ασθενείς μήνες που πραγματικά τους χρειάζεται το νησί μας, είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά τα μηνύματα για τη νέα σεζόν, αυτά είναι οριακά θετικά, με το 2019 να φαντάζει ως μια χρονιά εξισορρόπησης. Τα μηνύματα δεν είναι τόσο ευχάριστα, οι προκατήσεις δεν πάνε τόσο καλά και θα ήθελα να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση. Αυτή τη στιγμή οι κρατήσεις κινούνται σε ένα επίπεδο το οποίο είναι χαμηλότερο από το επίπεδο του 2018. Δηλαδή η ποσότητα των κρατήσεων η οποία έχει γίνει φέτος τέτοια εποχή σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι είναι χαμηλότερη. Είναι δηλαδή μειωμένες οι κρατήσεις περίπου κατά ένα ποσοστό μεταξύ 20-25%, οι οποίες όμως παραμένουν ακόμα υψηλότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Δεν έχει και πολλά περιθώρια αύξησης, αν θέλετε, η Κρήτη συνολικά, από γενικές υποδομές. Δεν είναι, από την άλλη πλευρά δεν μπορείς κάθε χρόνο να κάνεις ένα 10% πάνω. Αγκάθι για μια επιθετική τιμολογιακή πολιτική που θα δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις τουριστικές επιχειρήσεις της Κρήτης σε σχέση με τους ανταγωνιστές της είναι η σκληρή φορολόγηση του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα. Για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε άλλες αγορές θέλουμε τη βοήθεια της πολιτείας.